έριξαν έφλεκτο υγρό στο αυτοκίνητο και έβαλαν φωτιά σκορπώντας τον πανικό στους γείτονες που πετάχτηκαν στο δρόμο από τις μικροεκρήξεις που προκλήθηκαν από τα ελαστικά του αυτοκινήτου. Η εμπριστική επίθεση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στα Δειλινά, όπου οι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο ένα ασημίγιο ταχύ, σταθμευμένο στην οδό Αλεξανδρουπόλεως. Τι μπλέξιμο θα έχει, ή έχει, ή δεν έχει, ή κατά λάθος, τι να σας πω, δεν ξέρω. Η επέμβαση της πυροσβεστικής στάθηκε άμεση και η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα αυτοκίνητα είτε γειτονικά σπίτια. Ωστόσο, από τις τάκτες του οχήματος αναδύεται ένας γρίφος για το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφει τον πέμπτο κατά σειρά εμπρισμό σε αυτοκίνητο που ανήκει στο ίδιο πρόσωπο. Μπήκα μετά και το είδα κι εγώ. Αυτοί είπανε ότι ακούσανε το μπαμ, μπαράνε φαίνεται. Αλλά τι να σου πω, δεν τους είδα. Το αυτοκίνητο οδηγούσε το τελευταίο διάστημα ο γιος του ιδιοκτήτη, ο οποίος όμως εκτιμάται ότι δεν ήταν ο στόχος των δραστών. Και ο γιος, τέλειο παιδί, σου λέω, δεν βγαίνει από το σπίτι. Τώρα γιατί πήγαν και του κάψαν τα μάξι, δεν ξέρει κανείς. Από το πρωί, κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας ερευνούσε την περιοχή αναζητώντας υλικό από κάμερες προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές κινήσεις των δραστών πριν είτε μετά την εμπριστική ενέργεια. Δεν ξέρω εγώ τίποτα, τώρα το μάθα εγώ το πρωί. Για ποιο λόγο, γιατί, δεν ξέρω. Σίγουρα ήταν επικίνδυνο. Και τα σπίτια δίπλα. Τώρα τι συμβαίνει. Συναγερμός για την πυροσβεστική ήχησε και στα Χανιά στις 5 και 4 τα ξημερώματα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην επαρχιακή οδό Χανίων Βαμβακόπουλου. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 υπαλλήλους που έσβησαν τη φωτιά, όμως στο μεταξύ το όχημα είχε καταστραφεί ολοσχερός.